Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας από το Στίβος και Σπορ και την εφημερίδα Μεταρρύθμιση. Βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Γεωργόπουλου, Νίκου, παλιού πρωταθλητού των 100 μέτρων και 200 μέτρων, των 4x100 και 4x400. Σε πολύ μικρή ηλικία διακρίθηκε στα 200 μέτρα, μάλλον ανακρίθηκε πρωταθλητής Ελλάδος, σε ηλικία 16 ετών. Και μάλιστα σε περιόδους πολύ δύσκολες, γιατί αν δεν κάνω λάθος, γεννηθήκατε λίγο πριν από τον πόλεμο του 40, οπότε είσαστε μέσα σε πολύ δύσκολες εποχές, κατοχής, μετακατοχής, εμφύλιο κτλ. Πώς ξεκινήσατε αθλητισμό, από ποιον σύλλογο και πώς μετά δραστηριοποιηθήκατε? Ο αθλητισμός την εποχή εκείνη γινόταν στις γειτονιές. Εμείς τα μικρά παιδιά κάναμε αθλητισμό στην Ασκληπιού, 500 μέτρα μακριά από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Χαράζαμε γραμμές στο χωμάτινο δρόμο και συναγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Ήταν μια εύκολη διασκέδαση, ένα εύκολο παιχνίδι για μας. Και βέβαια μέσα σε αυτό ήταν και η μπάλα με τα πάνινα τοπάκια που φτιάχναμε από κάλτσες, από αυτό. Ήτανε... Και οι σφαίρες από πάνω μας πέρναγαν, διότι μετά το 43 άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος που δοκίμασε τη ζωή μας για αυτός. Και στιγμάτισε τη ζωή σας, σαφώς. Σημάδεψε τη ζωή μας μέχρι σήμερα. Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε αυτά. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο αθλητισμός, μέχρι που ένα απόγευμα πέρασε κάποιος και μου λέει, γιατί δεν πας να γραφτείς στον Παναθηναϊκό, είσαι λίγο. Όλα μαζί τα πιτσιρίκια, είμαστε καμιά δεκαριά, ξεκινήσαμε και πήγαμε στον Παναθηναϊκό. Ποιο προπονητή είχατε τότε? Ήταν 1949. 1949. Και υπέγραψα δελτίο τότε στον Παναθηναϊκό. Μικρούλης. Το 37 γεννήθηκα, το 49 υπέγραψα, ήμουν 13 χρονών, 12 κάπου. Και το 53, 16 χρονών, γίνεστε πανελληνιονίκης. Εδώ είναι το ζήτημα. Αλλά δεν έγινε έτσι αμέσως, δηλαδή άρχισα μετά αθλητισμό. Ναι. Ερωτεύτηκα τον αθλητισμό αμέσως. Υπήρξε ένα δέσιμο μεταξύ εμού και του αθλητισμού και κατάλαβα από τότε, συνειδητοποίησα ότι ο αθλητισμός θα καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου. Όπως και έγινε. Όπως μέχρι σήμερα. Φαίνεται ότι ήμουν ταλέντο. Αποδείχθηκε ότι ήμουν ταλέντο. Με πήρε κοντά του ο Μητροφάνης, ο οποίος γύμναζε τους αθλητές τότε του Παναθηναϊκού στο Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά εκεί γυμναζόταν και η εθνική ομάδα και ο Σίμιτσεκ με ξεδιάλεξε μέσα από όλους και με πήρε κοντά. Μάλιστα είχε περάσει και ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης μια μέρα. Είδα έναν θηριώδη άνθρωπο ψηλό να κάθεται να κουβεντιάζει με τον Σίμιτσεκ και με φωνάξε ένα κοντά τους και του είπε ο Λαμπράκης τότε μπροστά μου. Εγώ δεν ξέρα μετά τον έμαθα και μετά βέβαια γίναμε και φίλοι, ότι πρόσεξε αυτό το μικρό να θυμηθείς ότι έχει ταλέντο. Και ο Σίμιτσεκ με το φλεγματικό του ύφος και με το τσιγάρο πάνω στο χέρι, λέει Γρηγόρη μην ανησυχείς, τον έχω ήδη ξεχωρίσει. Το 51 πρώτο μπήκα τελικά εθνικών αγώνων σε ηλικία 14 χρονών. Το 52 ήμουν δεύτερος πανελληνιονίκης στους εφήβους και το 53 κέρδισα εφήβους, παιδες, άνδρες. Όλα μαζί. Όλα. Και από εκεί άρχισε μια πορεία. Η καλύτερη σας επίδοση σε... Αλλά βέβαια πάντα όμως εγώ ήμουν ανήσυχος και έλεγα από αυτά που διάβαζα από τις εφημερίδες αθλητικές κτλ. Και έλεγα ότι κάτι λείπει από εμάς, γιατί δεν μπορούμε και εμείς να γίνουμε τόσο μεγάλοι αθλητές όσο είναι το εξωτερικό. Μέχρι που έκανα το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν ήταν τίποτα διάφορο για μένα. Σημείωσα αμέσως. Πρώτο ταξίδι ήταν στο Μπάρι στην Ιταλία. Πρωτοέτρεξα σε στρογγυλό στάδιο, γιατί εμείς τρέχαμε σε αυτό το αρτίο μέχρι το 1900. Εγώ εκεί... Στο Καλλιμάρμαρο δηλαδή. Εκεί τελείωσα την καριέρα. Ναι, στο Καλλιμάρμαρο. Το Καλλιμάρμαρο, που λεγόμενο. Με το Καρβουνίδι βέβαια τότε, χωρίς ταρτάν, χωρίς... Καρβουνίδι και κακής ποιότητας. Ναι.
Το Ταρτάν δεν είχε βρεθεί τότε. Ναι, δεν. Αλλά όταν το πήγα... Είχατε καρφιά. Ναι, βέβαια. Καρφιά τα είχατε προλάβει. Γιατί παλαιότερα τρέχαν και χωρίς καρφιά. Χωρίς καρφιά που τα φτιάχνανε εδώ. Ναι, ναι. Όχι Αντίντας και τέτοια. Όχι, παραγγελία ελληνική είναι. Και το πήγα όταν το πήγα στις σοσιαλιστικές χώρες, κατάλαβα γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε... Τόσο υψηλά επίπεδα. Που δεν μπορούσαμε να αναδειχθούμε. Γιατί καταλαβαίνετε. Στάνια, προπονητές, κατηδικότητα προπονητές, όχι ένας προπονητής για όλα τα αγωνίσματα. Κλειστά γυμναστήρια, κλειστές αίθουσες με βάρη, πισίνες για να χαλαρώνουν μετά οι αθλητές, πράγματα ασύλληπτα για μας. Δηλαδή ήταν... Μασέρ. Μασέρ, τι γιατρούς, τι γι' αυτό. Δηλαδή... Και μια λεπτομέρα και μαθητικός αθλητισμός που δεν υπήρχε εδώ. Μαθητικός αθλητισμός, δηλαδή στα σχολεία, ενώ εδώ δεν υπάρχει. Ένα λεπτό, όχι, δεν πήγαμε εκεί ακόμα. Έχουμε και τον εργοσιαστικό αθλητισμό. Εκεί, μετά κατάλαβα, ρωτώντας, ψάχνοντας και συζητώντας, κατάλαβα ότι εκεί ο αθλητισμός ξεκινάει από τα σχολεία, είναι σχολικός. Ναι. Υπάρχουν και τα σωματεία τα οποία απορροφούν τα ταλέντα που βρίσκονται στα σχολεία. Από τους γυμναστές των σχολείων. Σε όλα τα σπορ αυτό. Mm-hmm. Μιλάω για όλα τα σπορ, δεν μιλάω για το σκύβομαι. Ναι. Μιλάω για όλα τα σπορ, διότι ο αθλητισμός είναι ένας και ενιαίος. Μπορεί ο κλασικός αθλητισμός να είναι η μήτρα του αθλητισμού, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα σπορ. Διότι αν δεν κάνεις κλασικά αθλητισμό, δεν είσαι αθλητής. Και δεν μπορείς να αποδώσεις. Ακριβώς. Και όλα τα σπορ λοιπόν ξεκινάνε από εκεί. Η λικοτεχνική υποδομή, η ιατροφαρμακευτική περίσταψη, οργάνωση. Εμείς μέχρι σήμερα, 2015, δεν έχουμε έδρα στο Πανεπιστήμιο Αθλητιατρική. Δεν υπάρχει στην Γυμναστική Ακαδημία μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε έδρα. Δεν υπάρχουν αθλητίατροι. Αυτοί που λέγονται αθλητίατροι ή τελείωσαν την ιατρική εδώ και πήγαν έξω. Και έγιναν αθλητίατροι. Και πήρανε μια ειδικότητα. Ειδικότητα και τη φέρανε εδώ. Αθλητιάτρους δεν βγάζουμε εμείς. Μετά τα τεφά που βγάζουν τους προπονητές βρίσκονται και αυτά όπως είναι όλα. Όπως είναι όλα στην Ελλάδα είναι και τα τεφά. Σκορποχώρη. Χαμηλού, βέβαια. Άρα είναι σχολικός, χωρίς σχολικό αθλητισμό αν δεν γίνει θεσμός. Ο αθλητισμός στα σχολεία, δηλαδή να γυμνάζονται μάθημα μέσα στα σχολεία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πώς θα γίνει όμως αυτό όταν τα σχολεία, όταν 200 σχολεία του Δήμου της Αθήνας δεν έχουν ούτε αυλή για διάλειμμα. Πέραν τούτου κύριε... Πού θα πηγαίνουν αυτά τα παιδιά. Πέραν τούτου κύριε Γεωργόπουλου, θα σας πω και εγώ μια μικρή εμπειρία δική μου τότε που ήμουν αθλητρία. Πολλοί καθηγητές, ειδικά φιλόλογοι, έχουν την αίσθηση με βάση τη ρίση του Ξενοφάνη, ότι τι προσφέρουν οι αθλητές, μόνο καλό σώμα φτιάχνουν και τα λοιπά και δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στην πολιτεία. Και εδώ θέλω να καταρρύψω και ένα μύθο ότι οι σημερινοί αθλητές είναι παιδιά που σπουδάζουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι επιστήμονες και αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν. Και επιπλέον θα σας πω το εξής, εγώ έκανα το πρώτο μου χρόνο, τον έκανα στην Κύπρο. Ο αθλητισμός στην Κύπρο ξεκινούσε από το δημοτικό. Θυμάμαι ότι είχαμε αθλοπαιδιές και στίβο από πολύ μικρή ηλικία και στην Τρίτη και Τετάρτη πηδούσαμε εμπόδια. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Στην Κύπρο υπήρχε στο σχολείο αθλητισμός. Ναι, διότι είχατε το αγγλικό σύστημα. Ναι. Και νομίζω ότι γι' αυτό διακρίθηκαν και διακρίνονταν παλαιότερα οι Κύπροι στους αγώνες εδώ. Σόφι, να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό, στο επίπεδο του Νίκου βέβαια, ωστόσο όταν ήμουν στο δημοτικό, γινόταν αθλητική αγώνα. Αθλητική γινόταν. Ναι. Εγώ έμενα στην Τραπεζόνα. Ναι, αυτό όμως ήταν εξαίρεση Γιάννη από πρωτοβουλία δασκάλου. Εγώ λοιπόν επαφιόμασταν στην καλή προαίρεση κάποιου γυμναστή που είχαμε. Ακριβώς. Αλλά αυτός με δική του πρωτοβουλία διοργάνωσε τους περιφερειακούς αγώνες δημοτικών σχολείων. Θα πω ένα όνομα λοιπόν. Εγώ είχα για μια χρονική περίοδο λίγη το Τζιτζί και το Φαφούτι. Τους πρώτα ναι, το Φαφούτι ναι. Ο Νίκος. Σαν τεχνίτη. Γιατί ο Νίκος αργότερα, μετά τον, αφού πέρασαν τα χρόνια, έπαψε να λειτουργεί πια σαν αθλητής και πρωταθλητής, ασχολήθηκε με την προπονητική και ήταν ο υπεύθυνος της Ομοσπονδίας
στο στήμος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα. Ήξερε λοιπόν το επιτελείο και ποιος, ποιοι άνθρωποι ήταν γύρω του. Λοιπόν, υπήρχε πράγματι ένας υποτυπώδης ομοσταθμισμός στα δημοτικά σχολεία, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κανένα έβδαλμα να προχωρήσουν. Μα γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Και μονάχα κάποιων σωματείων που λειτουργούσαν πολλές φορές στα λίγα γυμναστήρια που υπήρχαν και μαζεύανε κάποιους αθλητές τυχαία, κάποιους γυμναζόμενους τυχαία και τους κάνανε αθλητές. Όσον αφορά τις δυσκολίες που υπήρχαν, θα τις πει ο Νίκος και ίσως συμπληρώσω και εγώ κάτι. Ας αναφερθεί λοιπόν και στο θέμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζαν οι αθλητές τότε, οι συνθήκες επικρατούσαν στην Ελλάδα, τι γυμναστήρια είχαν για γυμναστή, αν υπήρχαν ανάλογοι προπονητές, αν υπήρχαν κίνητρα από το κράτος για αυτά τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να κλέψουν κάποιες ώρες από το διάβασμα τους. Και αν τελικά ασχολήθηκε όσο έπρεπε η πολιτεία με το κομμάτι αθλητισμός παρά με κάτι άλλο. Και πολλές φορές εργάζονταν τα παιδιά αυτά και σε μία και σε δύο δουλειές. Αν θέλει, αν τον ενδιαφέρει τον Νίκο που τα έζησε. Ναι. Σας ακούμε κύριε Νίκο. Νομίζω ότι εγώ σας δικαιώνω απόλυτα σε αυτό που λέτε. Γιατί σας λέω ως αθλήτρια, αντιμετώπιζα το θέμα ότι όλη μέρα σε συναυλή και κάνεις αθλητισμό, δεν ασχολείσαι. Ενώ δεν υπήρχε αυτή η αλήθεια. Δηλαδή στις εξετάσεις πάντα το έγραφα καλά. Όμως με αντιμετώπιζαν με ένα θέμα ότι περιφρονείς τα μαθήματα και είσαι αθλήτρια μόνο. Ενώ δεν ήταν έτσι. Διότι απόδειξε ότι τελείωσα μια νομική, όπως και πολλά άλλα παιδιά έχουν τελειώσει διάφορα πανεπιστήμια. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν υπήρχε και υποδομή από ορισμένους καθηγητές να σε εμψυχώσουν. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπήρχε από το κράτος μια νομοθετική ρύθμιση, θα λέγαμε, να μπει ο αθλητισμός στα σχολεία, να ξεκινήσει από το πρώτο στάδιο του παιδιού να ξεδιαλύνουμε τα ταλέντα, αλλά υπήρχε και η αρνητική αντίδραση πολλών καθηγητών που αντιμετωπίζουν τον αθλητή σαν κάποιον που δεν έχει την αξία που θα έχει, ξέρω εγώ, ένας μαθηματικός ή ένας γεωλόγος ή ένας γιατρός. Ο καθένας νομίζω ότι έχει την αξία του και σήμερα τα παιδιά όλα είναι πανεπιστήμονες, διότι πλέον έχουν τα εφόδια να σπουδάζουν ό,τι θέλουν και τους παρέχονται τα εφόδια από την οικογένεια, πρωτίστως. Ας επικεντρώσουμε όμως το ενδιαφέρον της συζήτησης κατά αυτής, πάνω στο πώς προχώρησε ο Νίκος και έφτασε και που έφτασε. Εκτός το ότι ήταν ταλέντο, τι άλλο τον βοήθησε να φτάσει εκεί, γιατί υπήρχαν πολλά ταλέντα που ήρθαν και φύγανε. Ωραία. Συνεχίστε κύριε Γιώργο. Ο Νίκος όμως παρέμεινε στο εστερεύμα για πολύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή τον βοήθησε τι, μήπως διάβαζε κάποια βιβλία, ή ήταν άνθρωπος φιλοσοφικού περιεχομένου, είχε κάποια οράματα, ήτανε οραματιστής και της ειρήνης και της αλληλεγγύης και της άμυλας που δημιουργεί ο αθλητισμός και έχει ευρύτερες ορίζοντες και πάνω στα θέματα αυτά. Σας ακούμε κύριε Γεωργόπουλο. Παιδιά, κοιτάτε. Είναι μεγάλα τα θέματα και δεν εξαντλούνται σε μία μικρή συνέντευξη. Αυτά που λέτε για τους καθηγητές, ότι οι καθηγητές ήταν εναντίον του αθλητισμού κτλ. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ποια είναι η παιδεία, ποια είναι η γραμμή στα ζητήματα της παιδείας μιας χώρας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ παιδεία σωστή. Ουδέποτε. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού. Σε όλα τα ζητήματα του πολιτισμού μέχρι σήμερα τα σχολεία μας είναι πίσω. Ναι. Ένα νομίζω σχολείο μουσικό υπάρχει στην Ελλάδα. Δύο. Δύο. Είναι στο άλμα. Τρία. Θέλετε τρία. Ναι. Δύο. Όλα όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα που να ελπίζει ένας νέος ότι μπορεί εδώ να ασκήσει. Καταρχήν δεν υπάρχει μηχανισμός που να ανακαλύπτει το παιδί το ταλέντο του ποιο είναι. Ναι. Δεν υπάρχουν ανεκτεθές ταλέντο. Που είχε κάνει την πρόταση ο Νίκος όταν ήταν... Δεν μιλάω για τον αθλητισμό, προσέξτε. Μιλάω για όλα. Για γενικά τα ταλέντα. Είναι ένα παιδί ταλέντο στο ζωγραφική. Αυτό πρέπει να το ανακαλύψει η οικογένεια. Ενώ θα έπρεπε να το ανακαλύψει... Το σχολείο. Το σχολείο. Είναι ένα παιδί ταλέντο στον αθλητισμό. Σε κάποιο σπόρο. Ασχολείται κανένας με αυτό στα ελληνικά σχολεία, κανένα. Διότι δεν υπάρχει.
Ίσως με εξαιρέσεις μόνο μερικών προσωπικότητων, κύριε. Δηλαδή, η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Παίζει η οικογένεια. Και το ίδιο το παιδί. Και ορισμένοι κατεξαίρεσαν καθηγητές. Και αν εκεί που θα πάει, σε ποια κλίση έχει, να πάει στον βόλεϊ, να πάει εκεί, σε κάποιο σωματείο, αν εκεί πέσει σε ανθρώπους καλούς και φωτιά. Γι' αυτό λέω, ο αθλητισμός, όπως και πολλά άλλα πράγματα, στη χώρα μας είναι συμπτωματικός. Από σύμπτωση εγώ βρέθηκα αθλητής. Πέρασε εκείνος ο ανθρωπάκος, εκείνο το απόγευμα από τη γειτονιά μας, μας είδε όλα τα παιδιά, έκατσε, μας χάζεψε, μαζί με άλλους γείτονες που βγαίνανε, είδε τον Γεωργόπουλο να τρέχει πιο γλίγορα από τα άλλα παιδιά και του είπε, δεν πας στον Παναθηναϊκό, εάν δεν πέρναγε. Δεν θα το έχεις ανακαλύψει. Δεν θα το έχεις ανακαλύψει. Βλέπετε λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο αθλητισμός είναι συμπτωματικός στην Ελλάδα. Κατά σύμπτωση βρίσκονται τα ταλέντα. Και κατά σύμπτωση, προσέχτε, δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να τα πάρουν αυτά τα παιδιά και να τα αξιοποιήσουν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί, κυρία μου. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Και αυτά που λέτε εσείς πάλι εξ συμπτώσεως. Κάποιος του άρεσε να ασχολείται να βρίσκει κάποιο ταλέντο για τα σωματεία. Αυτό δεν λέει τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχουν επιστημονικοί. Όλα αυτά ξεκινάνε από τα ΤΕΦΑ. Ναι. Τα ΤΕΦΑ έπρεπε να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σε όλα το ΤΕΦΑ έπρεπε να είναι εδώ και όλα τα σχολεία εδώ. Γύρω-γύρω. Ο σχολικός αθλητισμός και τα λοιπά. Όλα. Όταν έρχονται οι ξένοι προπονητές κάποιων αθλημάτων εδώ, το πρώτο που ζητάνε είναι συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κέντρο. Ποιο είναι αυτό, το ΤΕΦΑ. Γιατί στην πατρίδα τους τα ανάλογα πανεπιστήμια κάνουν κουμάντο στον αθλητισμό. Εδώ δεν κάνει κανένα. Τίποτα. Εδώ κάνει η πρόεδρε των σωματιών των νομοσπονδιών, η πρόεδρε των σωματιών, πάλι καλά δηλαδή. Και πώς θα πάρουμε παιδάκια, να τους πάρουμε ένα 30-40 για να κάνουν αθλητισμό. Δηλαδή τα άλλα παιδάκια που δεν έχουν να πληρώσουν δεν μπορούν να κάνουν αθλητισμό. Τώρα κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλάω 2 ώρες, 5 ώρες, 10 ώρες για αυτή την ιστορία. Από τις δικές σας επιτυχίες, τι θυμάστε περισσότερο. Δικές σας επιτυχίες, ποιες θυμάστε περισσότερο, ποια ήταν για σας πιο συγκλονιστική στιγμή. Ας πούμε, χαρακτηριστικά είναι αυτή που κέρδισα στην Αλεξανδρούπολη το 53% μέτρα πανελληνίους ανδρών. Ας πούμε, ένα ορόσημο. Η βαλκανική νίκη που έκανα στο Βελιγράδι στα 200 μέτρα το 54. Άλλη μια βαλκανική νίκη που έκανα το 59 στο 8, μεσογειακές νίκες, κάποιες καλές εμφανίσεις έξω στο εξωτερικό, σε meeting, τα πανελληνία ρεκόρ που σημείωσα στο Βουκουρέστι στα 100 μέτρα και στην Κολονία τα 200 μέτρα, το 59 και το 57 αντίστοιχα. Αυτά είναι και χιλιάδες άλλα. Ως προπονητής... Όχι, συγγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση. Λέμε τηλέφωνο Νίκος. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αν σκεφτούμε αν υπήρχε υποδομή ανάλογη στην Ελλάδα, το ταλέντο Νίκος Γεωργόπουλος θα είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να είχε ένα ρεκόρ που ήταν δύσκολο να καταρριφθεί μετά. Ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά. Δηλαδή ο Γρηγόρης Λαβράκης είχε επιδείξει τον Νίκος, ας πούμε, κατά τη διάρκεια βαλκανικών αγώνων, νομίζω μετά το 45 ή το 45, είχε επιδείξει 7.51 το ρεκόρ του... 7.51 έκανε ο Μαγκλάρας. 7.37 ήταν το ρεκόρ. 7.37. Το ρεκόρ του καταρρίφθηκε από τον Μαγκλάρα μετά 20 χρόνια. Το Μαγκλάρα του Ολυμπιακού μετά 20 χρόνια. Άρα δηλαδή αυτά τα ταλέντα, ο Λαμπράκης, ο Γεωργόπουλος, αν είχαν και την ανάλογη υποστήριξη, θα ήταν πολύ περί... Θα ήταν άνθρωποι που θα είχαν αφήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν είχαμε γεννηθεί σε άλλες χώρες όλοι εμείς. Ναι. Ο Κουνάλης, ο Μαρσέλος, ο Τσακανίκας, ο Γεωργόπουλος, ο Σίλης, εκείνης εποχής ο Μαγκλάρας κτλ. Αν είχαμε γεννηθεί σε άλλες χώρες, θα είμαστε Ολυμπιονίκες, λογικά. Και αυτό το λέω με το εξής σκεπτικό. Για την παιδεία και τον αθλητισμό, τα κονδύλια είναι μηδέν στο πελίπον. Όταν, δεν θέλω να πω για τον εαυτό μου, αλλά τότε το ζήσα αυτό, από το 1963 διεκδικούσε η παιδεία, τα παιδιά δηλαδή, 15% για την παιδεία. Τότε το κονδύλι ήταν 3,2 και τώρα είναι 3,3 που έχουν περάσει 50 χρόνια.
Άρα δεν υπάρχει διάθεση να ενισχυθεί η παιδεία για να προχωρήσει και ο ελληνικός αθλητισμός που τώρα έχουν κόψει και τα κονδύλια για τον ελληνικό αθλητισμό και έχουν μειώσει και τις ώρες γυμναστικής. Μάλιστα. Και σήμερα είναι συμπτωματικός ο αθλητισμός. Σήμερα είναι ο Φιλιππίδης, τα δύο κορίτσια που πήγαν με την κοντό, είναι ο Διακοσάρης ο Λυκούργος, είναι οι δύο άντρες του Μίκους, είναι και κάποιοι, οι δύο αγωνιστές μας. Έχεις να μάθεις. Τέλος πάντων, είναι και κάποια κοριτσάκια. Αυτά είναι συμπτωματικά. Δεν έχεις βάθος. Ας σταμάτησε ο Περικλής ο Ιακωβάκης, πίσω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βγήκε πάλι πανελληνική στα 37 του χρόνια ο Ιακωβάκης με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο στα 400 εμπόδια στους πρόσφατους πανελλήνιους αγώνες, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όταν ο αθλητής ο πρώτος στα 5.000 μέτρα τώρα στους φετινούς αγώνες έκανε 15 λεπτά ανδρών και στο εξωτερικό οι γυναίκες κάνουν κάτω από 15, φαντάζομαι που βρισκόμαστε πάνω. Κύριε Γεωργόπουλε, από ό,τι ξέρω ενεργοποιήστε και με την αρθρογραφία πάρα πολύ και αρθρογραφείτε σε διάφορα site και έντυπα. Σε ποια έντυπα έχετε αυτή τη στιγμή και σε ποια site? Γράφω στον ημεροδρόμο. Είναι ημεροδρόμο. Το site. Ναι. Και γράφω και αναλύω αθλητικά ζητήματα, διότι ο αθλητισμός είναι από τα μεγαλύτερα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα αυτή την εποχή. Πάντα ήτανε, αλλά σήμερα πια το πράγμα έχει οξυνθεί πάρα πολύ, διότι η επαγγελματοποίηση του αθλητισμού έχει φέρει τα πάνω κάτω. Ένα τρισεκατομμύριο αυτή τη στιγμή παίζεται στο παράνομο στοίχημα. Μάλιστα. Είναι και ένα τελευταίο άρθρο που γράψατε πάνω σε αυτό το παράνομο στοίχημα. Δεν άκουσα. Και ένα τελευταίο άρθρο που γράψατε στο παράνομο στοίχημα. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο αθλητισμός πλέον έχει γίνει έρμεο στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Τα παιδιά, οι αθλητές, να, σήμερα οι δικοί μας αυτοί οι αθλητές που ετοιμάζονται να πάνε στο Ρίο, αυτά τα παιδιά που ανέφερα τώρα, δεν επιχορηγούνται από το κράτος, επιχορηγούνται από κάποιους. Από σπόνσορες. Από κάποιους πλούσιους ανθρώπους. Ναι. Από αυτούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους γονείς των παιδιών. Μπορεί να είναι εργαζόμενοι. Καταλάβατε τι σημαίνει. Ναι. Αυτό είναι. Οι ίδιοι οι εκμεταλλευτές δίνουν στα παιδιά αυτά να μπορέσουν να το. Και βεβαίως το κράτος τους ευχαρίστησε και τους έκανε και γιορτή και τέτοια. Άρες μάρες που κουνάνε. Ναι, είναι, τα πράγματα είναι... Δύσκολα. Δύσκολα. Εξαθλίωση πραγματική. Πιστεύετε ότι φταίει η σημερινή οικονομική κατάσταση ή η γενική αντίληψη που επικρατούσε πάντα? Η οικονομική κατάσταση ποιος την έφερε, ποιος την δημιούργησε? Οι ίδιοι που εκμεταλλεύονται και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και όλα. Αυτοί τον δημιούργησαν. Τον έχουν φέρει τον αθλητισμό στα μέτρα τους, τον εκμεταλλεύονται από παντού. Αυτό είναι και το εκμεταλλεύονται τις ωραίες κοπέλες από την Αφρική, περνάνε από τα κρεβάτια πρώτα των παραγόντων για να έρθουν να τρέξουν στην Ευρώπη να βγάλουν κανένα φράγκο. Αλλά όταν γίνεται επαγγελματισμός, ναι, είναι περίεργο. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός. Από τη στιγμή που επαγγελματοποιήθηκε ο αθλητισμός, πέρασε στα χέρια του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός, τα λεφτά στον καπιταλισμό βγαίνουν μόνο άμα βουτήξεις στα χέρια σου το αίμα. Πρέπει να σκοτώσεις για να βγάλεις λεφτά. Εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν ανά τον κόσμο και διοικούν το χρήμα. Και βέβαια αυτές οι δολοφονίες γίνονται με το λευκό περιλέμιο των ιατρών, με τα διάφορα ντόπινγκ και αναβολικά. Οι πρόεδροι βγαίνουν από τα λεφτά των επιχειρηματιών. Αυτοί χρηματοδοτούν τους προεκλογικούς αγώνας και των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών. Και βεβαίως τα ντόπινγκ και τα αναβολικά είναι... Μα το αναβολικό είναι από το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα, ναι. Όταν εγώ μου βάζουν ένα διαμάντι τόσο στο τραπέζι και το βλέπω και είμαι αθλητής, θα τα φάω, διότι οι αθλητές προέρχονται από τα φτωχά στρώματα, όλοι. Τα πλουσιόπαιδα δεν κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Τα φτωχά παιδιά κάνουν, διότι θέλουν να φύγουν από την ανέχεια. Και να αναδειχθούν. Και έχουν μάθει και να αγωνίζονται, είναι πιο αγωνιστές. Είπε ο Νίκος για το ντόπινγκ. Με τις σημερινές συνθήκες λοιπόν που έχουν διαμορφωθεί και με το εμπόριο που υπάρχει
πάω στο κομμάτι αθλητισμός. Δηλαδή, κυρίαρχοι είναι οι πολυεθνικές εταιρείες, οι μεγάλες. Μπορεί να υπάρξει υγιής αθλητισμός. Και υπάρχει δυνατότητα επίσης ανείχνευσης των αναβολικών. Εδώ στην Ελλάδα αποκλείεται βέβαια, γιατί το εργομετρικό κέντρο στο Ολυμπιακό Σταδίο είναι σε άθλια κατάσταση και επιστημονικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί για να έχουμε αποτελέσματα σωστά. Άρα στο εξωτερικό γίνονται θυσίες προκειμένου να γίνουν ρεκόρ, διότι υποστηρίζει τον τάδε αθλητή που έκανε το ρεκόρ μια εταιρεία πολυεθνική αθλητικών ειδών μεγάλη. Άρα δεν πρέπει να την αγουδήσουμε και να αφήσουμε το ρεκόρ χωρίς να πολυψάξουμε να δούμε πώς προήλθε. Μπορεί να γίνει λοιπόν υγιής αθλητισμός ή θα έχουμε το καπιταλιστικό σύστημα να βάσει τη ΔΣΑΗ και να υπάρχουν πλασματικά ρεκόρ. Σας πάρω ένα παράδειγμα εγώ. Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται και κάνουν περιοδίες στην Αμερική και στην Ασία. Ναι. Αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, το δικό τους, αφού τελείωσε το Champions League, αφού τελείωσαν τα φιλικά, κάνουν προπονήσεις, είναι με δύο βαλίτσες στα χέρια οι παίκτες και ταξιδεύουν. Ο Ριβάλτο κάποτε είπε, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Βραζιλιάνος, ότι θα πεθάνουμε καμιά ώρα μέσα σε κανένα αεροπλάνο. Ακριβώς, ναι. Σήμερα λοιπόν οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές, κάνουν πάνω από 100 παιχνίδια το χρόνο. Με ποιες αντοχές θα τα κάνουν αυτά εάν δεν ενισχυθούν φαρμακευτικά? Ναι, δύσκολο. Δύσκολο. Πώς θα βγάλουν οι πολυεθνικές εταιρείες λεφτά από τους ποδοσφαιριστές, όταν τους πληρώνουν 1 εκατομμύριο το μήνα? Ο κύριος αυτός που έκανε τώρα τη μεταγραφή, ο Αμερικάνος, ο Ελληνοαμερικάνος, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ο Καλάθης, θα παίρνει 3 εκατομμύρια σε 3 χρόνια, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Όταν εγώ μου έχουν ρημάξει τη σύνταξή μου και δεν έχω να ζήσω. Αυτά τα εκατομμύρια πού βρίσκονται, κύριε? Καταλάβατε. Ναι. Καταλάβατε γιατί μιλάμε τώρα, εδώ για ποιον αθλητισμό μιλάμε. Αυτό δεν είναι αθλητισμό. Αξίζουν όμως όλα αυτά τα εκατομμύρια μπροστά στην υγεία του αθλητή? Ο κύριος Γιανακόπουλος από πού τα έχει βγάλει? Γνωστά από πού τα έχει βγάλει. Από πού τα έχει βγάλει ο κύριος Αγγελόπουλος, γνωστά πράγματα. Από πού τα έχουν βγάλει όλοι αυτοί οι κλεφταράδες, είναι γνωστά. Αυτοί συμμετέχουν σε μεγάλα γκρουπ εγκληματικών οργανώσεων, είναι μαφίες ολόκληρες. Τι είναι ο καπιταλισμός? Συσσόρευση του κεφαλαίου στα χέρια των ολίγων. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Λοιπόν, μέσα εκεί είναι και ο αθλητισμός. Όλα τα σπορ. Όσο υπάρχει λίγο καπιταλιστικό σύστημα, Νίκο, θα είναι διαβρωμένος. Βεβαίως. Η ζωή των ανθρώπων δεν θα έχει καμία αξία όσο υπάρχει καπιταλισμός. Όπως ποιος διαδέχτηκε τον καπιταλισμό, το φεουδαρχισμό, καπιταλισμό. Τι ήταν ο φεουδαρχισμός? Ο φεουδάρχης είχε τη δυνατότητα να παίρνει και να σου παίρνει τη γυναίκα, να την πηγαίνει στο σπίτι του και να σου παίρνει την γυναίκα. Αυτός ήταν ο φεουδαρχισμός. Μετά καλυτέρευσαν τα πράγματα με τον καπιταλισμό. Τώρα όμως έμεσα γίνεται αυτή η δουλειά. Πάλι γίνεται. Όμως ακόμα και σε κομμουνιστικές χώρες τα ντόπινγκ και τα αναβολικά δεν λείπουν. Και νομίζω ότι και εκεί ήταν πρώτοι κάποτε σε αυτό. Περισσότερο ήταν για να προβάλλουν στις κομμουνιστικές χώρες. Τώρα δεν υπάρχουν, αλλά υπήρξαν. Έπαιρναν και εκεί αναβολικά. Ένα λεπτό. Δεν είναι μόνο του καπιταλιστικού συστήματος. Μιλάει για την Ανατολική Γερμανία. Ένα λεπτό. Έχει πεθάνει κανένας αθλητής από την Ανατολική Γερμανία? Ξέρετε έναν. Ήξερα μια Να σας πω 20 Ολυμπιονίκες Αμερικάνους που έχουν πεθάνει. Αυτό που οφείλεται. Όχι, εσείς όμως. Στο ότι ήταν πιο επιστημονικός ο αθλητισμός. Εσείς θα μου πείτε, ακούτε κάτι. Άλλο είναι η επιστημονική στήριξη του αθλητή με προσοχή προς την υγεία του και άλλο είναι να πηγαίνει στο φαρμακείο ο ίδιος αθλητής και να τα παίρνει και να τα καταπίνει. Μάλιστα. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Εδώ όλοι αυτοί, τα μεγάλα ονόματα σήμερα που υπάρχουν, στον κόσμο ολόκληρο, σε όλα τα σπορ, σε 30 χρόνια
είσαστε νέα θα ζείτε, εγώ θα έχω φύγει, θα έχουν οπωσδήποτε προβλήματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Και πέφτουν με σχόλια για τη διακοπή και πέφτουν θύματα. Διότι τέθη ένα ερώτημα, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, πριν 15-16 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν θέλουν να μπουν όλοι οι Ολυμπιονίκες, διακινδυνεύοντας την υγεία τους παίρνοντας αναβολικά, εν γνώση τους θα πεθάνουν πιθανόν μετά 4 χρόνια, αλλά τουλάχιστον να διακριθούν ή όχι. Το 80% απάντησε θέλουν να μπουν όλοι οι Ολυμπιονίκες παίρνοντας αναβολικά και ας έχουν επιπτώσει την υγεία τους, ας εγκυμονεί ο θάνατος. Γιατί? Γιατί να έχουν τη δυνατότητα προβολής, να έχουν τη δυνατότητα οικονομικής ευμάρειας. Εάν αυτοί οι άνθρωποι που λέει και ο Νίκος περισσότεροι προέρχονται από τα χαμηλά στρώματα είχαν ευρύτερες ορίζοντες της ζωής, περνούσαν άνετα, τον αθλητισμό θα τον βλέπανε σαν σπορ, σαν χόμπι και όχι σαν επάγγελμα που πολλοί το έχουν δει τώρα και γι' αυτό ας πούμε βρισκόμαστε εκεί. Και όπως είπε προηγουμένως, οι περισσότεροι θάνατοι είναι από τις χώρες καπιταλιστικές. Από αυτές οι οποίες τελικά τον αθλητισμό δεν τον βλέπουν σαν σπορ, αλλά σαν κατά κύριο επάγγελμα του αθλητή. Στην Ελλάδα πόσο διαδεδομένο είναι? Στις χώρες οι αθλητές παντρευόντουσαν σε νέα ηλικία, τους παρήχε η πολιτεία στέγαση, τους παρήχε οικονομικές απολαβές για να μπορούν να ζήσουν από νέοι να κάνουν οικογένειες και υπήρχε επιστημονικό στήριγμα στον αθλητισμό και κατά ειδικότητα. Πού να το βρούμε εδώ πέρα ή στις καπιταλιστικές χώρες? Όποιος μπορεί θα επιβιώσει με όποιο τρόπο. Εδώ κύριε Γεωργόπουλε, εγώ ξέρω για τα προνόμια των αθλητών ότι καταργήθηκαν γιατί μερικοί γονείς έκαναν κατάχρηση, δηλαδή έφερναν τα παιδιά στα αναβολικά προκειμένου να γίνουν πρωταθλητές. Τους δίνουν αναβολικά μόνοι τους. Οι γονείς για να μπορέσουν να μπουν σε ανώτερες σχολές. Και με αποτέλεσμα να κοπούν τα προνόμια των αθλητών. Ήτανε... Δηλαδή ένα... Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν μια πρόφαση. Μια πρόφαση. Για να δώσει κορδία τις επικοινωνικές οικονομικές που έδινε στους αθλητές, ανακατηγορία. Αυτό ήταν παραμύθι. Είναι πρόφαση και όχι η αλήθεια. Αν θέλει να δώσει την πολιτεία να πάει σε ορισμένα στέκια που γίνεται διακίνηση. Κοιτάξτε, ακούτε να σας πω κάτι. Μέχρι σήμερα ο αθλητισμός κυβερνιέται, να σας τα πω αλλιώς. Το 1960, με προσπάθειες τότε του Απόστολου Νικολαίδη, ξέρετε ποιος είναι ο Απόστολος Νικολαίδης? Ναι, ναι. Όχι ότι έχω προσωπική γνωριμία, αλλά τον γνωρίζω. Με δικές του προσπάθειες έγινε η Γενική Γραμματεία του Κοινού και το προπό. Ναι. Με άλλα σκεπτικά τα έκανε ο Απόστολος τότε, με άλλα σκεπτικά τα έκανε γιατί να χρηματοδοτείται ο αθλητισμός. Να έχει πόρους. Και να υπάρχει μια υπηρεσία όπως είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να φτιάχνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είχε και τεχνική υπηρεσία κτλ. Αυτό όμως εξελίχθηκε, όπως όλα στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο κομματικοποιημένο, στη μεγαλύτερη κομματικοποιημένη υπηρεσία. Ο κάθε Γενικός Γραμματέας που ερχόταν έφερνε και τον μπουλούκι το δικό του μαζί, έφτιαχνε τα δικά του έργα όπως τα ήθελε χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα χάος αυτή τη στιγμή και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και να πηγαίνεις κάπου και να μην ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Και δεν υπάρχει, και το κυριότερο, δεν υπήρχε προγραμματισμός συντήρησης των έργων. Γιατί αυτό φάνηκε πολύ καλά και μετά το 2004. Φάνηκε. Εγώ ήμουν τότε υπάλληλος Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εργαζόμουν εκεί σαν υπαλλήλος και τα έβλεπα και τα έλεγα, αλλά ποιος εμένα να μου δώσει σημασία. Η μέρση ακριβιά 4 ισοφίες, να πεις τίποτα, γιατί κάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα, Νίκο? Κοιτάξτε κάτι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες κάποτε δεν τους ήθελε κανένα κράτος να τους πάρει. Τους απόφευγαν όλοι. Μέχρι που τώρα γίνεται σκοπτωμός ποιος θα τους πρωτοπάρει. Διότι είναι οι πολυεθνικές εταιρείες, είναι το κεφάλαιο, μεγάλες business, όλοι αυτοί οι 300 που παίζουν τον ρόλο των αθανάτων μέσα εκεί που κόβουν από παντού. Οι ομοσπονδίες το ίδιο γίνεται για να γίνουν διάφορα παγκόσμια. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης, το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβόλης κτλ. Όλοι αυτοί μέσα από τα έργα κτλ. Όλοι αυτοί κονομάνε. Είναι επάγγελμα πλέον ο αθλητισμός.
Το ερώτημα είναι, οι Ολυμπιακοί γίνανε για ιδιαίτερη αθλητική προβολή της χώρας μας ή για οικονομικό αλεσβέλης? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά το ότι θα την κάνουμε διότι έπρεπε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια κτλ. Και εκείνο και το άλλο κτλ. Κάποιοι υπήρχαν οι ρομαντικοί, Γιάννη, αλλά μέσα στους ρομαντικούς υπάρχουν και οι επιχειρηματίες. Εδώ μεταξύ είναι οι επιχειρηματίες από πίσω. Ναι. Έγινε χορός επιχειρηματίων στο Ολυμπιακό. Σε κάθε Ολυμπιακό αγώνα γίνεται. Και... έγινε και στην Ελλάδα, γιατί να μην γινόταν? Εμείς δύο πράγματα βλέπω εγώ που κερδίσαμε. Τον προαστιακό δηλαδή. Και κάτι με γεμπεράδει. Από εκεί και πέρα το τίμημα είναι 13 προϋπολογισμού 3 δις, φτάσαμε στα 13 δις. Και δεν έχει κλείσει ο φάκελος. Οπότε ούτε πρόκειται να ξεκινήσει ο φάκελος, δεν είναι. Δηλαδή μιλάμε για ρεμούνες και αναπτύξεις. Για Ολυμπιακό ιδεώδες. Δεν είναι φοβερά εγκληματικό όμως μετά από τόσα έργα που γίνανε αυτά να είναι εγκαταλελειμμένα και να... μετά από τόση επένδυση που έγινε στα έργα υποδομής αυτά να είναι σήμερα εγκαταλελειμμένα και να καταστρέφονται. Είναι εγκαταλελειμμένα όλα. Αυτό είναι. Διότι δεν έχουν την ικανότητα ούτε να τα εκμεταλλευτούν να τα χρησιμοποιήσουν. Καταρχήν, λέω για τα έργα αυτά που εκπροσωπούσαν ένα άθλημα. Γιατί δεν τα δίνουν στις ομοσπονδίες? Σε συνεργασία η Ομοσπονδία με το Δήμο, τον τοπικό, να αναπτύξουν εκεί τον αθλητισμό. Και νομίζω ότι και κάποιοι που έχουν παραχωρήσει τα παραχωρούν έναντι ενοικίου. Το γαλάτσι, το πινκ-πονκ ήταν αυτό το περίφημο έργο του Μπάζι, αρχιτεκτονικό έργο. Το δώσανε και έχει γίνει τώρα πολυκατάστημα. Και νομίζω ότι το έχουν παραχωρήσει και με έναντι ενοικίου σε ορισμένες ομοσπονδίες. Συνεδριακά κέντρα και κάποιες ομοσπονδίες. Για να μην χρησιμοποιήσουν κάποια κονδύλια διότι ξέρετε ότι από το 2004 μέχρι σήμερα οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις δεν έχει γίνει ούτε μία συντήρηση. Ναι, τώρα... μπορεί να πέσουν τα σίδερα. Αυτά θέλουμε συντήρηση. Για να γίνει συντήρηση χρειάζονται 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιος δεν τα δίνουνε. Και στο Ολυμπιακό στάδιο επί 8 χρόνια 9 δεν έχει γίνει καμία συντήρηση. Και υπάρχει κίνδυνο να πέσουν και εξέλεξη. Και έγινε δηλαδή διαπιστώθηκε αυτό πριν δύο εβδομάδες με μια επιτροπή πραγματογνώμων μόνο που πήγε και άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο. Να δούμε τι θα πει. Ποιο που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΆΧΑ. Που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ δικούς του ανθρώπους μας. Όλοι οι φίλοι μου αυτοί τους είδα, πρώτα τους χαιρέτησα. Κατά συνέπεια αυτή η αλλαγή θα γινόταν. Λέω, αλλά... τι θα κάνεις εδώ πέρα που λέω στην προηγούμενη διοίκηση. Τι θα κάνεις του λέω αγάπη μου, έγινες πρόεδρος, τώρα τι θα κάνεις, μη. Σήμερα τι να πει. Λέω και ακόμα τι να κάνει, δεν ξέρω. Όχι άλλο. Έκανε το κόλλο, σε μένα. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Διότι με μένα δεν μπορούσε να πει. Λίγο δεν ξέρω. Τι να πει με μένα, ναι. Λέω τι να πω με αυτό μετά. Δηλαδή, αφού είναι πολιτικό πρόσωπο κι άλλο. Ναι, ούτε ξέρω, για καλό παιδί, ήταν πρώην κομμουνιστής, όλοι αυτοί πρώην. Ήταν στη Δημοκρατία, ήταν. Να γνωρίζει τον αθλητισμό και να υπάρχει σε βάθος. Να αγαπάει τον αθλητισμό. Τι θα γίνει από τη λογίστρια σε αυτό το έργο που αναλαμβάνει οποιοδήποτε πρόεδρος και δήμαρχος στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ζητούμενο... μόνο ότι... αν γίνει ανατροπή πολιτική. Πολιτική ανατροπή. Όλα αυτά τα προβλήματα, όλα τα προβλήματα των ανθρώπων λύνονται μόνο μέσα από την ανατροπή την πολιτική. Μα και αυτό... κάτι που έγινε δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Μα και αυτό για να γίνει, κύριε Γεωργόπουλε, χρειάζεται παιδεία. Και δεν υπάρχει πολύ παιδεία και στην πολιτική σκέψη. Είναι... χρειάζεται να οργανωθεί ένα... οργανωθεί στα σωματεία του, στα συνδικάτα, στα τάρτα και να είναι αποφασισμένος από εμάς. Δεν γίνεται χωρίς... Από τον καναπέ κάνουμε κριτική λίγο. Με το να κάθομαι εδώ και να λέω «Α, και να κάνω κριτική μόνο». Εσείς δεν κάνετε μόνο κριτική. Νομίζω ότι αρθρογραφείτε έχετε μια πολύ ενεργή δράση και πολύ κοινωνική προσφορά. Ναι. Δεν μίλησα για μένα. Ναι, αυτό έλεγα. Υπάρχουν και άνθρωποι, αλλά... Γνωρίζουμε ότι... με συγχωρείς που σε δέχομαι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει 1,5 εκατομμύριο νεολαίας άνεργης. Και αυτή τη στιγμή το ενεργό δυναμικό είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Ενεργό δυναμικό για εργασία. Από αυτούς δουλεύουν ένα 800. Οι υπόλοιποι λοιπόν είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και οι υπόλοιποι μεσήλικες άνεργοι. Σε μια απεργιακή κινητοποίηση για τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής και ένα μεροκάμα για τον εργαζόμενο, βλέπουμε ότι η κινητοποίηση είναι 0,63.
Αλλά εάν διαμαρτυρηθεί ο Παναθηναϊκός για κάποιο θέμα, βλέπουμε να γεμίζει με 25 και 30 χιλιάδες πριν δύο χρόνια η Ομόνοια με φανατισμένους φιλάθλους που διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που πάνε να χαθούν. Και βλέπουμε τα γήπεδα να γεμίζουν σε προεδρευτικούς αγώνες, ενώ αντίθετα σε λαϊκά αιτήματα που γίνονται ανοιχτά κάτω από το πρίσμα μιας δημοκρατικής παρατάξης, να υπάρχει κάποια διαφορία. Δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα αν υπάρχει αυτή η ατονία δυστυχώς και τελικά μαραζώνει ο ελληνικός εργαζόμενος λαός. Και η νεολαία εξαφανίζεται. Αφού την εξαφανίζουν, φεύγει έξω, αναζητώντας κάτι καλύτερο. Υπάρχει πολιτική η οποία αποσκοπεί να μειωθούν τα μεροκάματα, η νεολαία να είναι με χαμηλά μεροκάματα και να υπάρχουν δύο κατηγορίες, το πλουσίο και το φτωχό. Για να γίνει η φτωχή αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους υπερμεγέθους πλουσίους οι οποίοι είναι αυτοί που θα αναλάβουν την εξουσία, την εργατική εξουσία, την αρχισιά του εργαζόμενου. Δυστυχώς δεν υπάρχει λύση. Εκτός αν ενεργοποιηθεί ο εργαζόμενος όπως είπε ο Νίκος, είναι απεσιόδοξο, δεν ξέρω πώς θα μιλήσει. Εσείς βλέπετε κάποιο μέλλον έτσι στην όλη αυτή η εξέλιξη της ελληνικής πραγματικότητας μέσα από το διαφωτισμό των νέων παιδιών, των νέων αθλητών, βλέπετε κάτι που θα μπορούσατε να προτείνετε ή να... Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάπου διάβαζα από τον φίλο μου τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη που έχει τώρα Μουρατήλη, ο οποίος λέει να αναλάβει το σέργας ο κύριος Περικλής αυτός, να γίνει πρόεδρος, διότι είναι νέος, και... ρε Νίκο μου, να γίνει πρόεδρος, να κάνει τι. Να κάνει. Δεν υπάρχει, η Ελλάδα είναι αυτή, θα πηγαίνει έτσι. Ούτε με Τσίπρα, ούτε με τίποτα, μόνο ανατροπή. Η ανατροπή πώς θα είναι. Αν αναλάβει ο λαός, ο ίδιος αναλάβει τις τύχες του εαυτού. Ναι, ο λαός για να αναλάβει όμως χρειάζεται συνήθως ηγετικές προσωπικότητες. Υπάρχουν ηγετικές. Αλλά δεν ακολουθεί ο κόσμος. Γιατί άραγε δεν ακολουθεί κύριε Ιωάννη. Γιατί δεν θέλει. Δεν θέλει ή δεν πιστεύει πια κανένα. Μου έλεγανε προχθές. Λέω αν δεν γίνει αυτό. Οχ, καημένε μου λέει τώρα, σε φασαλίες θα επαναστάσεις θα κάνουν. Παναστάσεις θα κάνουν. Μα το παιδί σου δεν το σκέφτεσαι. Ω καημένε, θα βρει την τύχη του. Δεν είναι λύση αυτή. Αν αυτή η φιλοσοφία δεν αλλάξει. Δεν γίνεται τίποτα. Μην περιμένετε αθλητισμός. Δεν υπάρχει αθλητισμός στην Ελλάδα. Το είπα όταν ξεκίνησε η κουβέντα μου. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αθλητισμός. Αυτό που βλέπουμε είναι σύμπτωση. Όταν κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, στο αεροδρόμιο, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής που λέγεται Γιαννακόπουλος και είναι και σοβαρός άνθρωπος, είπε τα εξής στους δημοσιογράφους. Μπορεί να κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά προσέξτε τους λέει, δεν είναι αυτό το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν η σύμπτωση που έγινε. Διότι του χρόνου ή τον παραπάνω χρόνο ή στο άλλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπορεί να μην υπάρχουμε, όπως και έγινε. Όταν μια χώρα κερδίζει ένα πρωτάθλημα, δεν το κερδίζει έτσι συμπτωματικά, η Αγγλία, η Γερμανία. Κερδίζει, συνέχεια κερδίζει. Δεν κερδίζει την μια χρονιά, θα κερδίσει την άλλη. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός είναι παράγει από κάτω. Είναι εις βάθος και υπάρχει προγραμματισμός. Είναι εις βάθος, στα σχολεία. Παράγουν αθλητισμό. Η Αμερική έχει σχολικό αθλητισμό. Όμως είναι τα γυμνάσια βγάζουν. Ναι. Και γεμίζουν τα πανεπιστήμια. Και εδώ κλείσαν τα αθλητικά σχολεία, τα οποία ιδρυθήκαν για λόγους σκοπιμού της πολιτικής το 1990, αλλά κλείσανε το 2005. Και δεν υπάρχει ούτε καν. Δεν υπάρχουν, αυτά είναι μπουρδες. Τα έκανε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, για λόγους αθλητικούς. Για λόγους πολιτικούς και μετά τα έκλεισε ο ίδιος. Διότι εκεί που πηγαίνανε τα πυρεώτικα σχολεία να γυμνάζονται στο Στάδιο Καραϊσκάκη, το χάρισε στον κόκαλη το Στάδιο Καραϊσκάκη. Αυτός με τον Κωστάκη τον Καραμαλή. Ο Γιωργάκης με τον Κωστάκη. Κάνανε δώρο το στάδιο στον Ολυμπιακό. Μια σύμβαση. Και πετάξανε έξω, μισό λεπτό. Και πετάξανε έξω τα σωματεία και τους αθλητές.
Μα και τώρα ο Στίβος έχει μείνει μόνο με ένα στάδιο του Αγίου Κοσμά. Τα ίδια πάει να κάνει και η Ιδούλου τώρα με τον Μελισανίδη. Ναι, ναι. Άρα του δώσει 20 εκατομμύρια σε έναν απατεώνα. Δηλαδή έτσι το λένε, ότι είναι απατεώνα. Δεν ξέρω, είναι... Λοιπόν, πάνε να τα δώσουν λοιπόν τα 20 εκατομμύρια για να φτιάξει η ΑΕΚ γήπεδο. Ο Νίκος παρέλειψε να πει, γιατί και πολλά να πει, αλλά παρέλειψε ένα βασικό, ότι και παλιότερα και πρόσφατα, 2-3 χρόνια, έχει γυρίσει όλα τα αθλητικά γυμναστήρια σε όλη την Ελλάδα. Όχι στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Έχει άμεση εικόνα δηλαδή το τι επικρατεί σε κάθε γυμναστήριο. Ξέρει, όχι για τον Πειραιά που δεν υπάρχει γυμναστήριο καν, υπήρχε το Θεμιστόκλειο που πηγαίνει ασχολάκι και γυμναζόταν, αλλά ξέρει σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Και άμα θέλει. Με βάση αυτό, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είσαστε. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είσαστε μέσα στο ΣΕΓΑΣ, να μπορείτε να έχετε κάποια επίδραση. Ποιο ΣΕΓΑΣ? Αυτό τον ΣΕΓΑΣ που έχουμε. Σας βλέπω ότι έχετε μια... καλή διάθεση, αν θέλει. Να εντοπίσετε τα πράγματα. Ο ΣΕΓΑΣ. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ο ΣΕΓΑΣ και να μην λειτουργεί η Ομοσπονδία Πολίτησης. Είναι, σας είπα, ο αθλητισμός είναι ένα. Όχι, μιλώ σε δικό σας τομέα, δηλαδή το στιβικό κομμάτι. Δεν υπάρχει δικό μου τομέας. Ο δικός μου τομέας θα λειτουργήσει μόνο αν λειτουργήσει ο ελληνικός σύνολο, το σύνολο. Μην κοιτάτε αυτές τις κομπίνες που γίνονται τώρα με τους μαραθώνες. Αυτό είναι μια παγκόσμια κομπίνα που γίνεται. Είναι πραγματικά. Βάλουν τον κόσμο και τρέχει για να απονομάνε. Βάζουν παράγοντα συμμετοχή. Και διαφήμιση της εταιρείας που αναλαμβάνει να προσφέρει τους αγώνες. Δηλαδή βγαίνουν αθλητές, έχουν βγει πιθανότητες, τότε με σχόλους πάρα πολύ λίγο τώρα καθομιλμένα ανέψα τα λαμπάκια. Βλέπουμε κάθε λίγο και λιγά και λοιπόν ας προσφοράρει ο Σέγας και να δίνει στην Ερτένα διάφορες εκδηλώσεις στη Λάρισα, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, παντού. Χιλιάδες κόσμους να τρέχει. Και βλέπουμε τα 5.000 με 15 λεπτά. Πού είναι όλοι αυτοί οι αθλητές, δεν διακρίθηκε κανένας από αυτές τις αποστάσεις που διοργανώνουν τη Ελλάδα και μας θα δείχνει η Ερτένα καθημερινά. Αν μπεις και σήμερα θα δεις να διαφημίζεται. Γιατί? Μήπως όμως... Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με κάποια έσοδα και με κάποιο τζόγο υπέρ των αθλητικών εταιριών και υπάρχει κάποιον άλλο κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι δίνουν και αξιολογόμενο στο ΣΕΓΑ. Μα μιλάμε για αθλητισμό και υποδομή και αθλητισμό σε βάθος. Βλέπουμε εμείς να βγαίνουν τα λέντα από αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι, μήπως όμως... Στα χρόνια του Ιωνίκου που διοργάνωται αθλητική είχα έναν ανώμαλο δρόμο μια φορά το χρόνο, βγαίνανε και κάποια ταλέντα. Εδώ που κάθε λίγο και λίγα γίνονται αυτοί οι αγώνες, υπάρχει κανένα ταλέντα που να διακρίθηκε να πλαισιώσει την ομάδα την Αφρική. Ναι, αλλά μήπως αυτό βοηθάει να γίνει πιο γνωστός ο αθλητισμός και σε χώρους στην επαρχία και τα λοιπά και κάποια παιδιά να ξυπνήσουν και να πάνε σε συλλόγους και να δραστηριοποιηθούν καλύτερα. Στον Νίκο θες το τώρα. Ναι, αυτό λέω, γενικά και στους δύο ρωτώ. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση από αυτά τα παιδιά κάποιο να ενδιαφερθεί περισσότερο. Δηλαδή θα έχει ένα κίνητρο από 40.000 κόσμο, 8.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Κάποια παιδιά θα ενδιαφερθούν. Μα είναι γνωστός και ο αθλητισμός, γιατί γίνεται δεν τυχεί και ο Βοσκός. Και μπαίνει εκεί και βλέπει και διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις που γίνονται. Ο σκοπός είναι να αξιοποιηθεί το υλικό και δεν αξιοποιείται με τίποτα, όπως είπε και το τόνισε ιδιαίτερα ο Νίκος, με τίποτα αυτό, γιατί δεν εξυπηρετεί. Να σου πω κάτι. Εάν αυτό το αθλητικό υλικό αρχίσει να ανεβαίνει, να αφυπνίζεται και θα αφυπνίζεται την μακρύ και με την άμυνα, θα δραστηριοποιηθεί και θα διηγηθεί και άλλα πράγματα μεθαύριο. Τους υπέρει λοιπόν όσους βρήκανε και με οποιοδήποτε τρόπο να τους βάλουν εκεί να πούνε ότι έχουν υλικά τους αθλητές τελείως χωρίς να υπάρχει σε βάθος και θα χρησιμοποιήσουν χρήμα. Θα χρησιμοποιήσουν να διδάσκουν, τότε θα έπρεπε να διδάσκουν στα αθλητικά σχολεία και τον αθλητισμό. Θα χρησιμοποιήσουν κάποιους προπονητές οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και θα τους πληρώνουν αναγκαστικά και θα τους προηγούν. Αυτά είναι εις βάρος. Ενώ εις βάρος που θα χρηματοδοτήσουν. Καταρχήν βάζουν τους ανθρώπους να τρέχουν μαραθώνιο δρόμο. Μπορεί να ελέγξουν κάτι. Πώς. Βάλεις και παιδιά μικρά. Ναι. Έχεις και παιδιά μικρά. Έχουν και μικρά παιδιά. Δηλαδή όλοι είναι μαραθωνοδρόμοι. Άμα που τα έκανε για σφυρογόρους ή να έκανε για βολεϊμπολίστας, για μπασκετμπολίστας. Ναι. Βάζεις και τρέχουνε... Μαραθώνια. Μαραθώνια. Και τι περιμένεις από αυτό, τίποτα. Το παράπονο περιμένεις. Δηλαδή, κάνουμε στα κουτουρού πράγματα. Καλά κάνουμε. Τα βρίσκουμε.
Έχουν καμιά αθλητική ηγεσία? Έχουν καμιά γενική γραμματεία αθλητισμού να τους ελέγχει? Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Τα έχω γράψει στον Κοντονή επανειλημμένα. Του γράψα όταν το ανέλαβε. Του λέω, δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Η δουλειά σου είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι να τακτοποιήσεις τον επαγγελματικό αθλητισμό, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν σε βάλανε γι' αυτό. Λέει ο Νίκος για αθλητές και αθλητισμό. Από τα 200 μέτρα και πάνω, στα ατομικά αγωνίσματα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει 400. Πάλι το εντοπίζεις στο στήμα. 3.000, 5.000, 10.000, μαραθώνιο. Όχι, λέμε για τον αθλητισμό. Στα υπόλοιπα αθλήματα υπάρχει πίσω από τους... Είπε τρία άτομα. Όχι, εκτός από το στήμα, στα υπόλοιπα αθλήματα, όπως υπάρχει υποδομή πίσω. Δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Στενά. Και εκεί συμπτωματικά είναι, σε όλους τους τομείς. Πού? Στα υπόλοιπα αγωνίσματα... Θα υπήρχε εκεί και δεν θα υπήρχε στο στήμα. Δεν υπάρχει οργάνωση. Από τη στιγμή που ο αθλητισμός δεν είναι στο σχολείο, όλος ο υπόλοιπος αθλητισμός αυτός είναι. Ξέρεις τι υπάρχει? Υπάρχει η αθλητική έξαρση και η καλή προαίρεση των αθλουμένων. Δηλαδή βλέπουμε τώρα την εθνική μπάσκετ στους νέους και διακρίθηκε. Την εθνική μπάσκετ στους εφήβους και είναι στα ημιτελικά τώρα. Την εθνική πόλο στους άντρες και πάμε για πρωτιά στους πανευρωπαϊκούς. Την εθνική πόλο στις γυναίκες και πάνε να προκριθούν στις 8. Αυτές είναι εξάρσεις και προέρχονται κάτω από την καλή προέρχεση του προπονητή τους που έτυχαν σε καλούς προπονητές και του υλικού τους που έτυχε σε παιδιά που είναι συνεργάσιμα. Χωρίς να όλοι αυτοί που ανέφερα τώρα και είναι πρόσφατα και τελούνται τα αγωνίσματα αυτά, κάτω από την καλή φιλότιμη προαίρεση των προπονητών και των αθλητών και χωρίς να υπάρχει σκέψη του κάθε. Οικογένειες. Τι θα κάνει το παιδί αυτό του μπάσκετ όταν μπει στο πανεπιστήμιο? Τι μπορεί να συνέχεια να κάνει αυτή τη δουλειά? Πώς θα δεις. Τι άλλο θέλετε? Ίσως θα μου πείτε, αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, εγώ θα ήθελα να μου πείτε κάτι σχετικά με τις δικές σας παλιές αναμνήσεις, στους παλιούς πρωταθλητές, τι ακριβώς θυμάστε. Μεγάλα ονόματα του στίβου που μεγαλούρισαν την εποχή που χρησιάσατε κι εσείς. Εντάξει, υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα. Η σχέση των αθλητών μεταξύ τους που ήταν πολύ πιο αδελφική σχέση, θα λέγαμε, οικογενειακή σχέση. Θέλω να σου πει ότι υπήρχε μια αλληλεγγύη το 45 με την Επιτροπή που έκανε ο Γρηγόρης Λαμπράκης για το 45 αθλητών. Ναι, όχι, μιλάμε θέλει ότι... Θέλει να σου πει, η Σόφη κατάλαβα το σχετικό της, ότι το 45, 44, 43 που υπήρχε φτώχεια και δυστυχία, υπήρχε ένας πυρήνας από Έλληνες σπουδαστές οι οποίοι κάνανε ένα το Σύλλογο Ελλήνων Αθλητών και κάνανε ένα λαϊκό συσίτιο για να μπορέσουν να επιζήσει ο σύντροφός τους. Εάν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και σήμερα, εδώ που έχουμε φτάσει από μεριάς κάποιων αθλητών φτιαγμένων. Είναι διαφορετικές οι εποχές μεταξύ τους. Το 45 ήταν ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν ο εμφύλιος, ήταν άλλες οι συνθήκες ζωής. Άλλες είναι σήμερα. Ο Γρηγόρης τα έκανε αυτά τότε, διότι δεν υπήρχε τίποτα. Μικρότερες οι κοινωνίες, η Αθήνα είχε 1 εκατομμύριο πληθυσμό, σήμερα έχει 6, 5, όλοι εδώ. Είναι παράτερα πράγματα, μην βάζουμε πράγματα να... Όχι, μεταξύ τους. Αυτό που... Εκείνη την εποχή ο Γρηγόρης έκανε μια προσπάθεια μαζί με τότε με τους Μισαηλίδης και με κάτι άλλους να συμπαρασταθούν σε κάποιους αθλητές οι οποίοι δεν είχαν πράγματα και κλπ. Δεν είχαν γιατρούς, δεν είχαν έτσι. Εντάξει, αυτό... Αυτή η αλληλοϋποστήριξη των αθλητών σήμερα υπάρχει? Ή ο καθένας είναι απομονωμένος? Είναι απομονωμένοι. Δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των αθλητών. Αλληλεγγύη υπάρχει μέσα στο ΣΕΓΑΣ με τους αθλητές μεταξύ τους. Πάνε έξω, ταξιδεύουν. Φίλοι είναι τα παιδιά όλοι. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι φίλοι. Απλώς ο ένας να στηρίξει τον άλλον με τις δυνάμεις που μπορεί. Δηλαδή ο Τσάκωνας σε τι να στηρίξει τον Φιλιππίδη? Εδώ δεν μπορεί να είναι άλλο μια σύγκριση, Νίκο. Για ποιο Τσάκωνας και οι Φιλιππίδες έχουν σπόνσορες?
Ένας αθλητής. Μα αυτό το λέει. Ένας αθλητής λοιπόν που προσπαθεί να διακριθεί, αλλά μένει άνεργος που απέρασε την κοιμάδα και δεν έχει να φάει, πώς θα προχωρήσει. Αυτή την έννοια έχει το σκεπτικό της όλης. Δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Τότε αλλού πάει η κουβέντα μας. Αλλού πάει στα κοινωνικά προβλήματα. Στα κοινωνικά προβλήματα που έχουν προβλήματα. Μην περιμένετε από τις ομοσπονδίες να κάνουν τίποτα. Πρώτον, διότι τους έχει κοπεί εντελώς το χρήμα από το κράτος. Και δεύτερον, τους λένε απευθυνθείτε σε χορηγούς. Άρα έχουμε επαγγελματικό αθλητισμό και δεν υπάρχει ελαστικός αθλητισμός, να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Τελείωσε. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Δεν υπάρχει πια σύμνοια η συνεργασία. Υπάρχει... υποβλέπει ο ένας αθλητής τον άλλον. Δηλαδή ότι αυτός έχει καλύτερο χορηγό, έχει καλύτερα λεφτά, καλύτερη επίδοση. Άμα κάνω καλύτερη επίδοση, τους απομονώνουν τους αθλητές. Δηλαδή εκ των πραγμάτων απομονώνει. Η ζωή απομονώνει. Λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση. Θα λειτουργήσω με αθέμητο τρόπο για να έχω στην τσέπη μου να μπορώ να επιβιώσω. Ωραία. Όταν η πολιτεία λοιπόν είναι κάποιες επιχορηγής στους αθλητές, τους σωθεί και κάπου αλλού τελικά. Τους σωθεί στο να λειτουργούν και κάπου αλλού. Κάπου από αυτά την αρχή πρέπει να πούμε. Ότι η ζωή, η πολιτική η ίδια, η ζωή οδηγεί και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και όλα. Και τα... όλα ρε παιδάκι. Ορατό της μηδέν άρα για τον αθλητισμό. Και πράγμα... όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ορατό της μηδέν για τον αθλητισμό. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Στην Ελλάδα. Για τις δικές μου τις αυτές, ορατό της μηδέν. Αν ο κύριος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΠΑΣ, θριαμβολογεί, γιατί ο Φιλιππίδης πήδησε 5,95 και κέρδισε τον Λιβαδελή, αυτό είναι... έρχεται και σου λέει, άκουσε να δεις, εγώ είμαι πρόεδρος ομοσπονδίας. Εμένα ναι, εγώ, γι' αυτό είμαι πρόεδρος, για να κερδίσει ο Φιλιππίδης τον Λιβαδελή, τον Γάλλο. Δηλαδή μιλάμε για αθλητισμό βιτρίνας και όχι σε βάθος τότε. Αυτό κάνει η Ομοσπονδία, αγάπη, μα δεν κατάλαβες. Η Ομοσπονδία δεν κάνει μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Κάνει αθλητισμό υψηλό, υποτίθεται. Υψηλό με δύο αθλητές. Δεν κατάλαβες. Αυτό έκανε πάντα η Ομοσπονδία. Αθλητισμό βιτρίνας. Και τότε άμα δούμε και πόσα εκατομμύρια εξέτωσε η Ομοσπονδία για να δύο αθλητές να διακρίνουν, να είναι δυσανάλογα τα ποσά και... με την κατάσταση που επικρατεί ακόμη και σήμερα. Αυτό δεν είμαι εγώ, αυτό να το ψάξει να το βρει η αθλητική ηγεσία. Τότε με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν κυρία Φραγκούδη, ο αθλητισμός δεν είναι αθλητισμός σε βάθος και με υποδομή, αλλά αθλητισμός βιτρίνας, ο οποίος εκεί θα πάει. Λες κάτι καινούριο, λες. Δεν έχουμε αθλητισμό σε βάθος, τι. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι. Αυτό από σε κάτι υπήρχε. Και σήμερα τι θα συνιστούσατε σε έναν Έλληνα αθλητή για να μπορέσει κάποια πράγματα ίσως να τα αλλάξει με τη στάση της ζωής του, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ενεργήσει. Δηλαδή, γενικά, ένα παιδί που να μπει με καινούργια μυαλά. Ένα λεπτό, τι εννοείται δηλαδή. Πώς θα μπορούσαν να... σηκωθεί ένας μεγάλος αθλητής και να... όχι, πώς θα μπορούσαν να επιδράσουν αυτοί οι αθλητές ώστε να αλλάξει αυτό το σύστημα. Αυτοί οι αθλητές σήμερα. Ναι. Με κανέναν τρόπο. Αυτά τα παιδιά είναι... εθισμένα. Να σκεφτείτε ότι δεν είναι αθλητή. Να σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή την ηρωική μόνο ένας αθλητής υπήρχε εγώ που είπε δημόσια σε ηλικία 18 χρόνια είμαι κομμουνιστής, είμαι κομμουνιστής. Κανένας άλλος δεν είπε. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή. Δηλαδή το 55 που υπήρχαν πολιτικοί, να το πλατιάσω λίγο εγώ το θέμα, το 55 που υπήρχαν πολιτικοί κρατούμενοι, γιατί πολιτικοί κρατούμενοι επειδή ήταν αριστεροί του ΚΚ, έτσι, δεν ήταν αποδεκτή από την τότε πολιτική κοινωνία και ήταν μέσα και τότε μέχρι το 54 γινόταν και εκτελέστη την ιδεολογία. Γιατί είχαν αυτή την ιδεολογία, βγήκε ο Νίκος ο Γεωργόπουλος το 55 και είπε ότι είμαι έτσι και βλέπω τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Α, να σας πω κάτι που αξίζει τον κόπο να το πούμε. Σε κάθε Βαλκανιάδα που πηγαίνα με καλούσαν στην ασφάλεια, στην Πουμπουλίνας. Ναι. Για να δίνω παρόν. Μάλιστα. Και να με νουθετούν. Πρόσεξε εκεί, τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Πώς θα φερθείς. Εγώ μόλις πήγαινα στον βουλευτή, ερχόταν ο Μενέλαος ο Λουντέμις, το ξέρετε. Ναι. Κάτω τα βιβλία του είναι εκείνα. Ναι, ναι, ναι. Κάπου. Και με έπαιρνε το αυτοκίνητο του και πηγαίναμε και τρώγαμε οι δυο μας σε διάφορα μέρη και μου έλεγε διάφορα. Ή αυτός ο ψηλός ένας, ο καπετάνιος, ήταν εκεί, της άσπασης της Μανδυλαράς ο πατέρας, ο Δικαίκος, όπως τον έλεγαμε, ο Καλουδίκης. Ο άλλος.
δεν έχουν πει οι άνθρωποι καμία σχέση. Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων δεν έχει σταθεί ποτέ στο ύψος της. Ναι. Και η Αθάντα της ΔΟΕ τα ίδια ήταν στο ύψος. Ποτέ. Ξεπρικό. Μιλάμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι. Την Ελλάδα. Μην τα μπερδεύεις. Δεν μπερδεύεις. Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων δεν έχει σταθεί ποτέ στο ύψος της. Καμία. Ο Αθανασιάδης ο Τζόρτζης κάποτε που ήταν της Βραδινής, ο ιδιοκτήτης που ήταν προαερός, φώναζε. Μη βρείτε δουλειά στον κομμουνιστή το Γιωργόπουλο. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο πως εσείς μπορέσατε και διακριθήκατε με τόσο πόλεμο. Εγώ χρόνια έκανα τον προπονητή της εθνικής ομάδας, χωρίς να πληρώνω. Αυτό σημαίνει, αυτή είναι η αγάπη και η... Ήρθε τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και το λέγανε γκρίζο λύκο, να μην τα θυμίσω. Γκρίζος λύκος. Γράφανε οι εφημερίδες. Δεν με ενδιαφέρει. Και γκρίζα μαλλιά και ήταν μαχητικός. Δεν με νοιάζουν αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Τους όλους. Αν ξέρετε τι περιφρόνηση αισθάνομαι για όλους. Δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε. Τους βλέπω και... Ναι, απλά εγώ βλέπω μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και μέχρι σήμερα, και είσαστε δόξα τω Θεώ ακούραστος και ακμαίος, και σας εύχομαι να είσαστε πάντοτε έτσι. Ούτε και με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ εχθές ήμουν, ξέρετε που ήμουν εχθές. Φώναζε η κόρη μου, έγινε έξαλλη. Τι ήταν εχθές, Παρασκευή. Στο στάδιο της Ηλιούπολης έφυγα εγώ 5 ώρα μέσα στον ήλιο, με το παπί, του με περίμενε και βέβαια. Φωτογραφίες, έκανα έρευνα. Στο στάδιο. Στάδιο χωρίς τουαλέτες. Τα κοριτσάκια και τα αγοράκια πάνε στα δέντρα γύρω-γύρω και κατουράνε. Εδώ στην Ηλιούπολη. Όλαλα. Στάδιο 6 διαδρομό με ταρτάν. Και δεν υπάρχουν τουαλέτες. Ναι. Και το σωματείο που κάνει κλασικό αθλητισμό εκεί έχει εναντίον του την αθλητική επιτροπή, τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου. Διότι έχει ανοίξει τις πόρτες και μπαίνει ο κάθε ένας και κάνει βόλτες στο δίδυμο. Κάνει μαζικό αθλητισμό δίδυμο. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την κοινή ευχαριστήση. Όχι, απλώς είναι μια πρώτη επαφή. Μετά μπορείς να συζητήσουμε άλλα θέματα. Είναι τόσα πολλά. Είναι τόσα πολλά. Το ένα αρκετά. Ναι, ναι. Τόσο σύντομο χρονικό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και από κοντά, γιατί σας θαύμαζα μέσα από αυτά που διαβάζω και μέσα από αυτά που βλέπω. Και εσείς έχετε υπόψη. Οι αθλητές μου όλοι, οι καλύτεροι είναι οι Κύπροι όλοι. Εγώ τα λατρεύω τα παιδιά. Να σας πω ονόματα. Γιώργος Μικελίδης, Χάρης Αϊβαλιώτης, Κυριάκος ο Νησιφόρου, ο Κεφάλας βεβαίως, ο Λάμπρος, αθλητής μου. Χατζηνικολάου ο Νίκος, ο Νησιφόρου, τον είπα. Να μην όλοι αυτοί οι αθλητές είναι εγώ, μαζί μου. Αυτό είναι και προπονητική δράση, πολύ γεμάτη και πολύ... Όχι, εγώ σας λέω, σας θαύμαζα πάντοτε, ειλικρινά, και χθες που ήμουν στους Πανελληνίους Αγώνες, όταν είδα ότι κάνετε απονομή, έστρεψα το φακό προς εσάς και προσπαθούσα να σας πάρω έστω και από το πλάι. Και εκείνη τη στιγμή με πήρε ο Γιάννης ο Πετρίδης και μου λέει κανονίζω συνάντηση με τον κύριο Γιωργόπουλο και του λέω θα χαρώ πάρα πολύ. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που σας γνώρισα και από κοντά. Α, ήταν και η γυναίκα μου που τα θέλει λαϊκούσα. Ναι, δεν μιλήσαμε καθόλου γιατί το σκέφτηκα να το κάνουμε στην επόμενη συζήτηση για την κλονάρη. Έλα, γεια μου. Λοιπόν, η κόρη, ο ένας μου εγγονός με τον άντρα της πηγής, η γυναίκα μου. Ναι, εγώ σου βλέπω. Και ο Αλέξανδρος,